Καλώς ήρθατε καταρχάς και καλή χρονιά να έχουμε. Πριν εξηγήσω τη διαδικασία της πίτας, θα ήθελα να πω δύο πράγματα που καλό είναι να τα θυμίζουμε κάθε φορά όταν απευθυνόμαστε στους αθλητές μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, σε όλους τους φιλάθλους μας πανελληνίως και παγκοσμίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί έχει την τιμή αυτή τη στιγμή να διοικεί τον Ολυμπιακό Σουκουκού, εκλέχθηκε πριν 2,5 χρόνια με έναν και μοναδικό σκοπό, να μπορέσει να εξηγειάνει οικονομικά ένα κατεστραμμένο σωματείο. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα θυμίζουμε και να ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν για να τα καταφέρουμε, και εγώ κάθε φορά που θα μου δίνετε βήμα θα το κάνω. Παραλάβαμε ένα χρέος το οποίο ξεπερνούσε το αστυνομικό ποσό για ένα αστυνομικό σωματείο των 7 εκατομμυρίων ευρώ, και έπρεπε αυτό το ποσό να το εξοφλήσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν χρωστάει, ούτε θα χρωστάει ποτέ σε κανένα, και ταυτόχρονα να κάνουμε και πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά, και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω δημόσια ξανά, πάνω απ' όλα, όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού που βοήθησε. Φέτος ήδη έχουμε πάνω από 50.000, παραλαμβάνω, πάνω από 50.000 φυσικά πρόσωπα φιλάθλους του Ολυμπιακού, που έδωσαν από το εισιτήριμά τους από 10 έως και 150 ευρώ. Όταν αντίστοιχα σωματεία δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε 1.000 ούτε 2.000 ανθρώπους για να βοηθήσουν το ερασιτεχνικό του σωματείο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει μια βάση δεδομένων πάνω από 50.000 ανθρώπων, οι οποίοι ήρθαν και βοήθησαν. Και σε αυτούς τους 50.000 ανθρώπους οφείλουμε να τους πούμε δημόσια ευχαριστώ για μια ακόμη φορά και να παρακαλέσουμε όλους όσους δεν μπόρεσαν, είτε γιατί δεν είχαν, είτε γιατί δεν τους πείσαμε να το κάνουν, να έρθουν και να μας βοηθήσουν στην συνέχιση του έργου που έχουμε αναλάβει μέχρι το καλοκαίρι, που θα ξαναγίνουν νέες εκλογές και θα απευθύνουν ξανά στα μέλη του Ολυμπιακού για την επόμενη θητεία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όσον αφορά την θεσμική σχέση που έχουμε μεταξύ Εραστέχνη και ΠΑΕ, και προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη, που μας έχει βοηθήσει ως φυσικό πρόσωπο πλέον και όχι ως ΠΑΕ Ολυμπιακός, να πετύχουμε κάποια πράγματα όταν είχαμε την ανάγκη να μας εξυπηρετήσει και να μας βοηθήσει κυρίως στις μεταγραφές κάποιων ξένων αθλητών. Από εκεί πέρα εύχομαι σε όλους σας να έχουμε μια καλή χρονιά, μια χρονιά γεμάτη αγωνιστικές επιτυχίες. Νομίζω ότι πέρσι πήραμε 19 ως Εραστέχνης Ολυμπιακός, 19 πρωταθλήματα και κύπελλα, και φέτος θέλουμε να τα περάσουμε με τη βοήθεια τη δικιά σας. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, εσείς και οι οικογένειές σας. Και οι τυχεροί που θα πάρουν το φλουρί, θα σας τα πει η κυρία Τσιλιγκύρη τι δικαιούνται από την ταπεινή μας πίτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.